Είμαστε στην περιοχή της Τιβεριάδας, που είναι η λίμνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και γύρω από αυτή τη λίμνη ο Κύριος σταματούργησε, κήρυξε, αλλά και μέσα στη λίμνη περπάτησε πάνω στα νερά της. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε τώρα είναι η περιοχή Μάγδαλα, είναι η πατρίδα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Είναι στα δυτικά παράλια της λίμνης της Τιβεριάδας, έτσι διαβάζουμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Παντελεήμονας Πούλου, που είναι μια ξενάγηση στους Αγίους Τόπους, ευλαβικό προσκύμα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο Ρουσινά. Ανάμεσα στην Καπερναούμ και την πόλη Τιβεριάδα βρίσκεται αυτό το μικρό ψαροχώρι, τα Μάγδαλα, που όπως είπαμε είναι η πατρίδα της Αγίας Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Καμία σχέση και τελείως ψευδέσε είναι αυτό που διαδίδεται από κάποιους, ότι ήταν ο Θεός φυλάξει και μόνο το πείς είναι βλασφημία, ερωμένη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έλω αυτά ήταν και είναι συκοφαντίες από πλανεμένους ανθρώπους, σατανιστές και σατανολάτρες, που δίνουν τέτοια ψεύδη για τον Κύριο. Έτσι, και για την Αγία Μαρία, η οποία είναι εις Απόστολος και Μυροφόρος. Εδώ κοντά τώρα υπάρχει και ένα κιμπούτς, το οποίο το λένε κιμπούτς Γκίνοσαρ, και υπάρχει ένα καράβι του 1ου αιώνα μετά Χριστό, που αποκαλύφθηκε το 1986 όταν έπεσε στάθμη στη Τιβεριάδος. Και το βάλανε εδώ οι Εβραίοι και το λένε και βάρκα του Αποστόλου Πέτρου. Τώρα εντάξει, όλα γίνονται και για εκβερικούς λόγους, ας πούμε, έτσι. Ορίστε τι είπατε. Κιμπούτς τι είναι. Κιμπούτς είναι κάτι σαν το δικό μας τον αγροτικό συνεπεταιρισμό. Και όπως είναι τα κολχόζ, ήταν τα κολχόζ των κομμουνιστών, των Ρώσων, έτσι. Δηλαδή κάτι σαν ένα, ας πούμε, κοινόβιο, μοναστηριακό θα το πούμε όχι, αλλά ένα κοσμικό κοινόβιο που έχουν μια κοινοκτημοσύνη, μια κοινή περιουσία, έτσι δεν έχουν. Και έχουν κοινό τρόπο, έτσι, ζωής, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ορίστε. Μια προσπάθεια να μιμηθούν τους πρώτους χριστιανούς, έτσι, οι κομμουνιστές. Και ο Μάρξ, ας πούμε, εμπνεύτηκε, έκλεψε ουσιαστικά αυτή την ιδέα που λέει στο Ευαγγέλιο στις πράξεις, είναι αυτής άπαντα κοινά, κοινά, κομιούν, όλα ήταν κοινά. Λοιπόν, και από εκεί βγήκε και ο κομμουνισμός, από αυτή τη φράση των πράξεων. Αλλά φυσικά καμία σχέση στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα που επιβάλλεται, ενώ οι πρώτοι χριστιανοί αυτό που ζούσαν, την κοινοκτημοσύνη, την ζούσαν εκούσια, δεν τους το επέβαλε κανείς, μόνοι τους ασκούσαν την ακτιμοσύνη και όποιος βαφτιζόταν, έτσι γινόταν τα πρώτα 200 χρόνια, μέχρι το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, πήγαινε την περιουσία του στην κοινότητα, στην ενορία που εντασσόταν και βαφτιζόταν. Και οι Απόστολοι και οι διάδοχοι τους μετά διέθεταν την περιουσία του στις ανάγκες, κατά τις ανάγκες των ενωρητών. Έτσι, γι' αυτό και όπως λέει στις πράξεις δεν υπήρχε πτωχός. Αυτό είναι το κιμπούτς. Να πούμε λίγα για την Αγία Μαρία. Γεννήθηκε όπως είπαμε στα Μάγδαλα, ήταν πολύ πλούσια. Οι γονείς της λεγόντουσαν Σύρος και Ευχαριστία, ζούσε με το φόβο του Θεού και την τρίση των εντολών του, μέχρι την ημέρα που βρέθηκε υπό το κράτος 7 δαιμονίων. Και γράφεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος την απάλλαξε από 7 δαιμόνια. Τα 7 δαιμόνια έχει εδώ ο πατήρ Παντελήμων, είναι τα εξής. Το πνεύμα της αφοβίας του Θεού, της ασέβειας, το πνεύμα της ασυνεσίας, κάνει τον άνθρωπο ασύνετο, της αγνωσίας,
του ψεύδους, της καινοδοξίας, της επάρσεως, περηφάνειας και του κάλους, έτσι να θέλει να στολίζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό υπάρχει και το ειδικό τελώνιο της χρωματοπροσωπείας. Βασανιζομένη και ανίκανη να βρει ανάπαυση, πληροφορήθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην περιοχή και αφού διέσχισε ο Κύριος τη Σαμάρια, ήρθε εδώ στην περιοχή. Ορίστε. Πάνω, συγγνώμη, να κάνω μια διακοπή. Πάνω δεξιά είναι το όρος των μακαρισμών. Έχει και ένα τρούλο εκεί. Ναι, αριστερά, συγγνώμη, όχι δεξιά, αριστερά. Όπου είναι ένα μοναστήρι παπικό και έχει ένα ναό οκταγωνικό και κάθε πλευρά του ναού έχει και από ένα μακαρισμό, είναι 8 μακαρισμοί. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με αρχαιολογικό, να το φαίνεται αριστερά μας επάνω, έβριμα. Απλώς θέλησαν εδώ να το ονομάσουν αυτό το μικρό βουλοφίσκο όρος των μακαρισμών. Κάπου εδώ όμως πολύ πιθανόν ο Κύριος να είπε τους γνωστούς μακαρισμούς και την επί του όρους ομιλία. Εδώ δεξιά μας τώρα είναι η Τάπχα ή αλλιώς το αρχαίο ελληνικό Επτάπηγον. Επτάπηγον Τάπχα, όπου έγινε η θαυμαστή διατροφή των 500.000 ανδρών, χωρίς γυναίκες και παιδιά, που σημαίνει ότι ήταν πάνω από 10.000 κόσμος, οι οποίοι χόρτασαν με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Λοιπόν, θα διαβάσουμε αργότερα το βίο της Αγίας Μαρίας, γιατί έχουμε πολλά πάνω στη διαδρομή. Βλέπουμε την λίμνη δίπλα μας, η οποία είναι αρκετά βαθιά. Το μέγιστο βάθος είναι 50 μέτρα και όταν έχει αέρα σηκώνει πολύ μεγάλο κύμα, γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο ότι ήταν το πλοίο, λέει, βασανιζόμενο υπό τον κυμάτων, και οι Απόστολοι πάλευαν με τα κύματα. Σε κάποια περίπτωση που ο Κύριος κοιμότανε στο προσκεφάλαιο, λέει, του πλοίου κατά άκοπος από την ιεραποστολική του δράση, και τον ξυπνούν έντρομοι οι Απόστολοι και του λένε: «Κύριε, επιστάτα», και επιστάτα θα πει «Κύριε, απολύμεθα, χανόμαστε». Και τους λέει: «Τι δηλίαστε, οδηλιγόπιστε?» Σηκώθηκε ο Κύριος, επετίμησε τον άνεμο και τη θάλασσα και αμέσως έγινε γαλήνη. Και αυτό βέβαια είναι θαυμαστό, και από φυσική άποψη είναι θαυμαστό, γιατί ναι, μεν ο άνεμος θα λέγαμε μπορεί να σταματήσει αμέσως έτσι, αλλά τα κύματα δεν σταματάνε. Όσοι έχετε μια σχέση με τη θάλασσα λίγο, ξέρετε έτσι, όταν υπάρχει φουρτούνα κλπ. Μπορεί να κοπάσει ο άνεμος, αλλά τα κύματα σταματάνε πολύ αργότερα. Δεν σταματάνε αμέσως ο κυματισμός της θάλασσας. Αλλά με την επιτίμηση του Κυρίου αμέσως έγινε γαλήνη. Και το ίδιο έγινε και στην περίπτωση που ο Κύριος, μετά τη θαυμαστή διατροφή των 500.000, έτσι που είπαμε έγινε εδώ στην Τάπχα, άρχισε να επεφημείται και να έχουν λογισμούς οι άνθρωποι να τον κάνουν βασιλέα. Ο Κύριος έδιωξε αμέσως τους Αποστόλους για να μην τους πάρουν αέρα τα μυαλά τους, όπως λέμε, περηφανευτούν και θελήσουν να συνδράμουν στο λαό που ήθελε να κάνει βασιλεία τον Κύριο. Να δεξιά μας εδώ είναι τώρα το πτυσάκι της Καπερναούμ που πηγαίνουμε. Και μετά και ο ίδιος πήγε στο όρος και προσευχόταν, και τη νύχτα, περπατώντας πάνω στα κύματα, πλησιάζει τη βάρκα των Αποστόλων, οι οποίοι ήταν ταλαιπωρούμενοι από τα κύματα, είχε πολύ φουρτούνα. Και θυμάστε εκεί το περιστατικό, τους φώναξε, μάλλον έκραξαν αυτοί πρώτοι από φόβο, φώναξαν. Νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα, για σκέψου να βλέπεις πάνω στη θάλασσα να περπατάει μες τη νύχτα, πάνω στα κύματα κάποιος, και του λέει ο Κύριος: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι». Και λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω κι εγώ». Και ο Κύριος του λέει: «Έλα». Και άρχισε και ο Πέτρος να περπατάει πάνω στα κύματα, θαυμαστό πράγμα. Όμως μετά, λέει, είδε τα κύματα, τον άνεμο κλπ. Και φοβήθηκε, ώστε να βουλιάζει. Τον πιάνει ο Κύριος και του λέει: «Ο λιγόπιστε, τι εδίστασες, γιατί εδίστασες?» Και τον έβαλε πάνω στο καράβι και αμέσως, λέει, έγινε γαλήνη μεγάλη και έφτασαν κατευθείαν και στον προορισμό της.
Έχουμε πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα λοιπόν εδώ, στη λίμνη της Τιβεριάδος. Θα πάμε μέσα στο Ελληνοορθόδοξο μοναστήριο να προσκυνήσουμε και εκεί θα πούμε και περισσότερα. Πρώτα θέση.